Και ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον έχει το γεγονός, αφού είναι Mad Awards αυτά, υπάρχει πιο mad άτομο από τον πρόεδρο Ηλία Ψινάκη. Γλυκιά! Γλυκιά, γλυκιά! Έχει βράχια, έχει κόσμο, έχει stars, έχει τα πάντα η βραδιά. Είναι πραγματικά υπέροχα. Ηλία, πώς νιώθεις που τελείωσε. Στα τρελοκομεία με φωνάζετε. Πώς νιώθεις που τελείωσε το Super Idol και δεν μπορείς άλλο να με βασανίζεις. Αυτό λέγαμε με κατραβάω, θα γλιτώσουμε από σένα. Λοιπόν, έχουμε τρία βραβεία να δώσουμε, παρέουλα. Ναι, τους πιο καλοντημένους. Πιο καλοντημένους, το καλύτερο στίχο που έγινε ατάκα. Και τον πιο σεξι ή την πιο σεξι. Μάλιστα. Είσαι έτοιμος να ξεκινήσουμε. Εσύ. Μα εσένα ποτέ δεν είμαι έτοιμος, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, να δούμε παρακαλώ πολύ τους υποψήφιους για τους πιο καλοντημένους στο βίντεο. Πιο καλοντημένος καλλιτέχνης σε βίντεο κλιπ. Τρένο αναβίση. Πόσα να σου πω, πόσα να πω να σου φωνάξω. Αχ, να μπορούσα μια ζωή σε μια στιγμή να την... Να περνάς και τη γαρμπή. Να βλέπω πως περνάς κι ας έχουν να γελάς κι οι άλλοι σαν και εμένα. Να περνάς κι αν τέλειωσε για μας, εγώ εδώ αγάπη μου. Το Gucci φόρεμα Γιώργος Μαζονάκης. Δεν μπορώ πλέον να πισταθώ σε αυτό το Gucci φόρεμα που φοράς και στο ρυθμό που απόψε βράδυ το κορμί σου κουνάς. Μένα που δεν μπορώ πλέον να... Άλλη μια φορά, Έλενα Παπαρίζου. Πρέπει να σου πω. Πέσα στα σκαλοπάτια σου, Γιώργος Τσαλίκης. Όσο σ' αγαπώ σου φώνασα, μα δεν γύρναγες τίποτα. Λοιπόν, καταρχάς τα σχολίασες την ποσέτ που σου πήρα. Μέχρι και ο Ρέμος τη φόρεσε. Μπορεί να δίνουμε, μας δίνει αυτός ποιος είναι ο πιο καλοντημένος καλλιτέχνης. Έτσι. Ο πιο κακοντημένος δίνει για τον πιο καλοντημένο. Σωστό, πολύ σωστό. Εν πάση περιπτώσει, ο πιο καλοντημένος καλλιτέχνης... Ποσέτ μου! Φέτος είναι η Άννα Βύση. Έλα, Άννα. Χαίρομαι πολύ που σου δίνω αυτό το βραβείο. Χαίρομαι πολύ που σου δίνω αυτό το βραβείο. Ο σταθμάρχης μας είσαι. Σας αρέσει αυτό που φοράω? Είναι πάρα πολύ σεξι. Τότε το δεύτερο βραβείο. Να πάρεις και το τρίτο βραβείο. Μήπως να μείνεις για τη σεξι εμφάνιση. Για μείνε δίπλα εκεί στο τέρας. Αν σας πω ότι είναι το καλύτερο βραβείο για σήμερα για μένα, το πιστεύετε? Της πιο καλοντημένη. Είναι αφελές, αλλά μ' αρέσει. Είναι πολύ, πολύ ωραίο για μια γυναίκα να της λένε ότι δίνει το ρέτσι. Μα είσαι πάντα κομψή, το ξέρεις. Έχω κάνει και φρικτά λάθη στο παρελθόν. Αλλά εντάξει. Έμαθα. Ουδής άσφαλτος. Κάποια το έχει πει αυτό. Κάποια φίλη μας. Την αγαπάμε. Και εσύ μ' αρέσει πως είσαι ντυμένος. Έλα, πώς αρέ. Πες μια κουβέντα. Μία. Και για απαγορεύσει ο Γεωργιαντάς. Γεια. Δεν ακούστηκε. Για λίγο πιο. Γεια. Μπα, μιλάει κιόλας. Δεν το ήξερα αυτό. Και νόμιζα ότι ήσουν να κορδίσουν ένα κορίτσι. Ωραίο ντύσιμο, ε. Φοβερό. Το καλύτερο. Αγαπημένος μου στο μάτι. Λοιπόν, ένα μεγάλο χειροκρότημα για την Άννα Βύση. Άννα, να είσαι καλά και πάντα καλοντημένη. Άλλωστε, δεν χρειάζεσαι τέτοια ευχή. Δεν την προσέχουμε εκεί πέρα, με την κρεμίσει το τέρας. Θα την κρεμίσει το τέρας, όντως. Προσοχή στην Άννα.
Λοιπόν, συνέχεια. Επόμενο Mad Award, τρελό βραβείο με τον τρελό πρόεδρο. Είναι η ατάκα που έγινε στίχος. Ή ο στίχος που έγινε ατάκα. Ή ο στάχος, ναι. Να δούμε παρακαλώ πολύ το βίντεο με τις υποψηφιότητες. Το τέρας, το τέρας. Το τέρας. Καλύτερος στίχος που έγινε ατάκα. Άλλο αγάπη, άλλο σεξ. High five. Και άλλο σεξ. Πόσο μαλάκας είσαι going through featuring ισορροπιστής. Είμαι καλά, περνάω μια χαρά, παίγει ζήνα. Μωρό μου, sorry, έλικο κίνο. Μα έχω βρει καλύτερο αγόρι και εδώ τελειώνει το δικό μας story. Καιρός λοιπόν να μ' αποχαιρετήσεις. Μωρό μου, sorry, να συνεχίσεις. Χαλάρα, Χρήστος Πάζης. Η ζωή είναι καλά, ας μην έχεις και παρέα. Μίλα, μίλα. Λοιπόν, ο καλύτερος στίχος που έγινε ατάκα για το 2004 σε αυτή την πολύ mad κατηγορία, Ηλία μου, είναι... Είναι ο Χρήστος Πάζης. Είναι το φοβερό και τρομερό Χαλάρα. Ο οποίος βασικά έπρεπε να το μοιραστεί με τον Λάκη Λαζόπουλο, βέβαια. Το έχει, κάνει, το έχει βοηθήσει πολύ σαν ατάκα. Αλλά λείπει στη συναυλία και θα δούμε το βίντεο που ακολουθεί. Για να δούμε το βίντεο. Γεια σας. Καταρχήν να σας πω ένα μεγάλο, μεγάλο συγγνώμη που δεν βρίσκομαι σήμερα κοντά σας. Ξέρω ότι περνάτε χαλαρά. Αλλά δυστυχώς αντιλημμένες υποχρεώσεις δεν με επέτρεψαν να βρίσκομαι κοντά σας. Θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ και ειδικά στο ΜΑΝΤ που με αγάπησε και υποστήριξε. Εγώ θα προσπαθήσω να μην είμαι χαλαρός. Θα προσπαθήσω να γίνω καλύτερος, θα προσπαθήσω να ερμηνεύσω καλύτερα τραγούδια για να μην είστε κι εσείς χαλαροί. Να είστε χαλά και χαλαρά στη ζωή. Είναι η ευκαιρία που περίμενα να πάρω εγώ το βραβείο αυτό, αφού λείπει ο Πάζης. Αυτό, ξέρεις, μπορεί να φορεθεί πολύ σοφά. Σαν τζάντα. Πώς είμαι, παιδιά? Καθώ και από εδώ το κουτί. Δεν μου πάει, Πρόεδρε, δεν μου πάει. Δεν μπορώ να πω όχι στον πρόεδρο όμως. Αυτό θα το κρίνω εγώ. Σε σένα καλύτερα. Οκ. Okay. Και τώρα... Έχει έρθει στιγμή για το τρίτο μας βραβείο. Το τρίτο Mad Award. Που είναι η πιο... Σεξι ή όποιο σεξι καλλιτέχνης. Σε βίντεο κλιπ. Για να δούμε παρακαλώ πολύ τις υποψηφιότητες. Πιο σεξι εμφάνιση σε βίντεο κλιπ. Δεν αξίζει, παίγει ζήνα. Φιλιά μου, μου τέκε την αγκαλιά μου, με κάνε κομμάτι, το ξέρει. Δεν αξίζει τα μοίρα μου, μου τέκε τα δάκρυα μου, μη τη ώρα να υποφέρει. Μείνε δίπλα μου, Μαριάντα Πιερίδη. Και δίπλα μου, πώ μου με σκόσκο τα δικά. Της Σάκης Ρουβάς. Θέλω να ονειρεύομαι μαζί σου, Γιώργος Τσαλίκης. Ονειρεύομαι μαζί σου να ταξιδεύω στα νησιά του παραδείσου. Στα μάτια σου. Μόνος μου, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Κάτι σαν νερό που δεν τελειώνει. Όλα
οι θάλασσες μαζί. Να ήταν η αγάπη τόσο απλό να δυναμώνει. Μάλιστα. Η πιο σεξι. Τι πει. Μισό να δούμε, τι έχει να πει ο κόσμος. Τι λέτε, παιδιά. Κατάλαβα μερικά. Βέβαια, όταν φωνάζουν όλοι μαζί γίνεται έτσι να... Yeah. Να δούμε το αποτέλεσμα. Να δούμε τι έχει ο φάγελος. Όπα. Να σου πω, είναι πολύ αστείο τώρα όμως αυτό. Είναι πάρα πολύ αστείο. Είναι ο Σάκης Ρουβάς. Έλα σεξι, Σάκη. Σάκη, γνωρίζεστε. Ότι θα πάρω από το ψινάκι βραβείο, δεν το περίμενα. Είναι σαν να βραβεύεσαι από τη Φιλιππινέζα σου. Είναι λίγο ειρωνία, αλλά έχει πλάκα. Mad Award είναι αυτό. Σκύψτε, παρακαλώ. Είστε καταπληκτικοί! Σας αγαπώ πολύ, να είστε καλά, ευχαριστώ. Σάκη, νιώθεις σεξι. Πάρα πολύ αυτή. Ο πιο σεξι καλλιτέχνη σε βίντεο κλιπ σύμφωνα με τις δικές σας ψήφους. Αυτό εδώ ακριβώς δεν είναι τόσο σεξι. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ, Σάκη. Να είσαι καλά. Πάμε. Πάμε να όλε, παιδιά. Ήθελα πάντα να το κάνω αυτό, σας παρακαλώ. Για την ομάδα, έτοιμη. Μπράβο σου! Μπράβο μας! Να είστε καλά! Άντε και με τη νίκη! Ένα παιδί μπράβο όπως και εγώ και μου το κανιβάλισε. Έλα μωρέ, εντάξει. Δεν τον είδες, τι χαρά. Θα σκίσει η ομάδα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θέλω να μου πεις κάτι τώρα για το κλείσιμο. Και της δικής μας της απονομής. Όταν λες κλείσιμο... Της απονομής πρόλαβα, γιατί... Κύριε Κουρί, με τα μεσονύχτια πρέπει να προβληθεί αυτό, να το ξέρετε. Αυτές οι ατάξεις που έχουμε πετάξει σήμερα, μετά τις 12 οπωσδήποτε. Λοιπόν, έχεις εμφανιστεί τηλεοπτικά ως ηθοποιός. Σε είδαμε με το Λάκη τον Λαζόπουλο. Ναι, πρόσεξε. Έκανες το λάθος να εμφανιστείς στο Super Idol. Δεν ξέρω αν είναι λάθος, το λέω εγώ. Λάθος για μένα ίσως, δεν ξέρω. Ήρθες και ως απονεμητής εδώ στα Mad Awards. Τι άλλο σου έχει απομείνει να κάνεις? Ειλικρινά θέλω να σου πω τι άλλο θέλω να κάνω. Να σου πω, ακόμα και αν φοβάμαι λίγο τώρα, ναι, θέλω να μου πεις τι άλλο μπορείς να κάνεις, είμαστε στα Mad Awards. Αναλαμβάνεις την ευθύνη. Αναλαμβάνω, παιδιά, την ευθύνη. Κράτα αυτό.